Οι πέτρες με το αίμα του Αγίου Σίμωνος του Ζηλωτού. Με τη χάρη του Θεού και με τις προσευχές του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος, στον τόπο του μαρτυρίου του, στην Αβχαζία, έμεινε ανίχνη στις πέτρες. Πολλές πέτρες γύρω από τον ποταμό Ψιρτζού έχουν πάνω τους ασυνήθιστες κόκκινες κοιλίδες. Σύμφωνα με την τοπική εκκλησιαστική παράδοση, το αποστολικό αίμα που χύθηκε σε αυτόν τον τόπο εμπότισε το βράχο. Γι' αυτό το λόγο πολλοί πιστοί βουτάνε σε αυτά τα νερά, σαν ένα νέο Ιορδάνη, για να θεραπευτούν από ποικίλες παθήσεις, σωματικές και ψυχικές. Όχι μόνο στο βράχο, αλλά και σε πολλές μικρές πετρούλες βρίσκονται αυτές οι κοιλίδες αίματος. Οι πιστοί τις ψάχνουν και τις παίρνουν ως φυλαχτού. Αυτό το θαύμα θυμίζει τους Γολιανούς που ζουν στον Ιορδάνη και στη λίμνη Γενισαρέτ και στον οποίο το κεφάλι απεικονίζεται η βάπτιση του Χριστού. Ο Απόστολος Σίμων είναι ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου, αδελφός του Ιούδα του Λεβαίου, και είχε την επωνυμία Κανανέος ή Κανανίτης. Η επωνυμία αυτή δεν φανερώνει την καταγωγή του Αποστόλου Σίμωνος από τη Χαναάν ή την Κανά της Γαλιλαίας. Η λέξη Κανανέος είναι χαλδαϊκή και σημαίνει ζηλωτής. Πράγματι, ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον προσωνομάζει ως ζηλωτή. Οι ζηλωτές αποτελούσαν μια ξεχωριστή κοινωνική τάξη στην Ιουδαϊκή κοινωνία κατά τους χρόνους του Χριστού. Αποτελούνταν από λαϊκούς αγωνιστές οι οποίοι μάχονταν εναντίον των Ρωμαίων κατακτητών. Το Πατριαρχείο της Γεωργίας, σε ένα σύντομο ιστορικό της Γεωργιανής Εκκλησίας, αναφέρει ότι η Παναγία θεωρείται προστάτρια και μεσήτρια της Γεωργίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας έχει ιδρυθεί από τους Αγίους Αποστόλους. Ο Άγιος Απόστολος Σίμωνας είναι ο νυμφίος του γάμου που έγινε στην Κανά της Γαλιλαίας. Μετά το εκεί θαύμα, έγινε Απόστολος και ακολούθησε τον Χριστό. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η μονή που έχει χτιστεί προς τιμήν του Αγίου Σίμωνα βρίσκεται πάνω στον τόπο του μαρτυρίου του. Την πρώτη εκκλησία σε αυτό το μέρος έχτισαν μοναχοί από το Άγιον Όρος γύρω στο 12ο αιώνα. Ο Νέος Άθος είναι μια πόλη στην περιοχή της Γκουνταούτα, στην Αβχαζία, στη Δυτική Γεωργία. Οι Αβχάζοι τιμούν ιδιαίτερα τον Άγιο Σίμωνα μαζί με τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα. Κάθε χρόνο γίνεται μεγάλο προσκύνημα προς τιμήν του Αγίου Σίμωνα. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει και φυσική σπηλιά όπου λέγεται ότι έζησε ο Άγιος Σίμωνας. Χιλιάδες χριστιανών την επισκέπτονται για να προσευχηθούν. Λείψανα του Αγίου βρίσκονται στην Τουλούζ, στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης, αλλά και στην Εκκλησία Μποντεάνου στο Βουκουρέστι.